Είναι δύσκολο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παίρνει κανείς το λόγο μετά από μια τέτοια μυθοπλασία. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάμε σε αυτό στο τέλος της δικής μου μικρής τοποθέτησης. Ξέρετε, όταν σκεφτόμαστε εδώ γιατί είμαστε σήμερα εδώ, Μεγάλη Τετάρτη απόγευμα, νομίζω όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά την απάντηση. Είμαστε εδώ όχι βέβαια για να συνεννοηθούμε πώς μπορούμε να εξηγιάνουμε το χώρο της υγείας, κάτι που πιθανότατα θα χρειαζόταν να το κάνουμε. Είμαστε εδώ για ένα και βασικό λόγο. Διότι αποτύχατε τραγικά εσείς της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην αξιολόγηση. Για άλλη μια φορά την πατήσατε με το χειρότερο τρόπο. Υποσχεθήκατε τα πάντα. Δηλώσατε με το πιο επίσημο, το πιο βαρύγδουπο, το πιο πομπόδι τρόπο ότι δεν πρόκειται να δεχτείτε ή να φέρετε ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν καταλαβαίνουμε καλά, έχετε ήδη συμφωνήσει στο αφορολόγητο, την πτώση του αφορολόγητου. Ήταν γενναιόδωρος ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, είπε κάτι πάνω, κάτι κάτω από τα 6.000, φαίνεται να είναι αρκετά κάτω από τα 6.000. Επίσης έχετε συμφωνήσει να περικοπούν όλες οι προσωπικές διαφορές στις συντάξεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχετε συμφωνήσει επίσης την πώληση του 40% των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ. Εκεί πραγματικά αυτό που πετύχατε είναι θριαμβευτικό. Αρνηθήκατε τη μικρή ΔΕΗ, την πώληση της μικρής ΔΕΗ του 30% με την οποία θα παίρνατε χρήματα και αντίθετα περιορίσατε πρώτα κατά 50% την όλη ΔΕΗ και αφού την περιορίσετε κατά 50% θα δώσετε και το 40% του 50%. Μπράβο, έβγε, σπουδαίο, γενναία διαπραγμάτευση, στιβαρή θέση, στέρεη στάση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήρθε εδώ ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, ο οποίος λίγο πολύ ζήτησε και το λόγο από τον κύριο Μητσοτάκη. Αντί να έρθει να μας ενημερώσει, αντί θεσμικά να συγκληθεί το Κοινοβούλιο και να μάθουμε πού βρίσκεται η διαπραγμάτευση, ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών και η κυβέρνηση προτίμησαν να ενημερώσουν και να συζητήσουν με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη Κυριακή. Ενώ συγχρόνως η τελευταία θέση του Υπουργού προς το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι ότι εφόσον διαπραγματευόμαστε, το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν δικαιούται ενημέρωσης. Διότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη διαπραγμάτευση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανοιχτή συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέτει σε κανένα κίνδυνο τη διαπραγμάτευση. Η συζήτηση όμως στο Εθνικό Κοινοβούλιο, το οποίο θα μπορούσε να συνεδριάσει και με κλειστές τις πόρτες, α όχι, αυτή θέτει σε κίνδυνο τη διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ποιος είναι ο αξιακός τρόπος με τον οποίο κινείται αυτή η απόλυτα αποτυχημένη, η μοναδικά αποτυχημένη, η πρωτοφανώς αποτυχημένη κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ξαναθυμίσω κάτι που το είπα στον ίδιο τον κύριο Υπουργό. Μας είχε πει, και εγώ τίνω να θυμάμαι τι λέγεται, ιδίως όταν αυτό είναι βαρύγδουπο, μας είχε πει ότι αν φέρει ένα ευρώ νέα μέτρα θα παραιτηθεί. Φαντάζομαι ότι θα έχει την ευθυξία να πραγματοποιήσει την απειλή. Αν και έτσι που τον κατάλαβα, δεν τον βλέπω και πολύ διατεθειμένο. Έχουμε καταλάβει όλοι, ξέρετε, σας έχουμε καταλάβει όλοι, ότι οι καρέκλες σας φαίνονται πολύ γλυκές. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας πω και κάτι, το οποίο επίσης το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί είναι η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς με το μουστάκι είχε δίκιο ο κύριος Λεβέντης, μονίμως φωνάζετε. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσάς σας έχουμε καταλάβει τι είσαστε και έχουμε καταλάβει και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία. Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο ζήτημα με τους δανειστές. Γιατί συμφωνούν μαζί σας, σας επιτρέπουν να προτείνετε και αποδέχονται απαράδεκτα μέτρα. Όπως το ύψος των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, όπως μέτρα που βυθίζουν την ελληνική οικονομία. Έχουν και αυτοί ευθύνη. Και με κάθε τρόπο απευθυνόμαστε όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε αυτούς. Και τους λέμε ότι η ελληνική κοινωνία βλάπτεται από αυτά τα μέτρα. Έρχομαι τώρα το τελευταίο 1,5 λεπτό στο ζήτημα αυτό το οποίο σήμερα αποτελεί την ημερήσια διάταξη, η Εξεταστική Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς έχουμε πολύ λίγα να πούμε στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αντίρρηση. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε, σας το έχουμε πει από την αρχή. Να εξετάσουμε ό,τι θέλετε, όταν θέλετε, όπως το θέλετε.
Πρέπει όμως να μας πείτε ένα πράγμα. Γιατί να μην εξετάσουμε από το 1996 που αρχίζει μια κυβερνητική θητεία. Γιατί να μην συζητήσουμε το 2015-2017 τα δικά σας πεπραγμένα. Γιατί αυτά να μείνουν έξω από το εύρος αυτής της βαθύτατης θεσμικής διερεύνησης, όπως είπε πριν ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω την αλήθεια, εάν δεν το άκουγα από τον Υπουργό Υγείας, δεν θα το πίστευα ότι θα τολμούσε κάποιος να πει αυτό το πράγμα, παρότι το είχα γραμμένο, γιατί το είπε και σε κάποιο κανάλι και μου ήρθε το σχετικό, η σχετική ρίση του. Γιατί, λέει, εμείς αρνούμαστε να μας εξετάσει η Βουλή, γιατί εμείς δεν είμαστε όμοιοι με τους άλλους. Εμείς είμαστε ανώμοιοι με τους άλλους. Για πέστε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν, αυτό είναι το επιχείρημά σας, δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Για το διάστημα, θα χρειαστώ 1,5 λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Για το διάστημα, πέστε μου καταρχήν, 96-97, με ποιον είσαστε όμοιοι? Για να ξέρω, με την κυβέρνηση Σιμίτη είστε όμοιοι ή απομονώνετε την περίπτωση του κυρίου Κοροπλή? Γιατί δεν φαντάζομαι, δεν τολμάω να φανταστώ ότι εσείς, η τόσο ηθική κυβερνητική πλειοψηφία, έχετε στο μυαλό σας την παραγραφή και γι' αυτό αφήσατε έξω το 96-97. Δεν πιστεύω ποτέ, δεν τολμώ να πιστέψω ότι η παραγραφή, οι αποσβεστικές προθεσμίες αντέχουν να συγκριθούν με αυτό το μεγάλο ήθος το οποίο διακηρύσετε εσείς, ότι συλλογικά διαθέτετε και το επιβάλλετε στις άλλες παρατάξεις. Αλλά για πέστε μου αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, αυτή η εξεταστική θα προτείνω να ονομαστεί, έχουμε την ονομασία με τις σύραγγες, ξέρετε, τον τελευταίο καιρό, να ονομαστεί σύραγγα Κουρουπλή, διότι μας πηγαίνει από τον κύριο Κουρουπλή του 1996 στον κύριο Κουρουπλή του 2015, περνώντας μέσα από όλα τα άλλα. Σύραγγα Κουρουπλή, λοιπόν. Αλλά για πάμε στο 2015-2017, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβω. Τι σημαίνει αυτό, εμείς δεν είμαστε όμοιοι? Τι σημαίνει? Ξέρετε, ο κύριος συνάδελφος εδώ προηγουμένως αφιέρωσε ένα μύθο του Εσώπου στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο λίγο χρόνο, λοιπόν, που είχα και εγώ μέχρι να ανέβω στα σκαλιά, σκέφτηκα και εγώ όχι ένα μύθο, αλλά μια ιστορία. Ξέρετε, έναν συγγραφέα που λέγεται George Orwell είναι πιο γνωστός για το 1984. Υπάρχει όμως και άλλο ένα βιβλίο του, κυρίες και κύριοι. Η Φάρμα των Ζώων, το Animal Farm. Εκεί, λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε την ιστορία, κάποια ζώα, δεν θα σας πω ποια ζώα, για να μην θεωρήσετε ότι σας προσβάλλω. Κάποια ζώα, λοιπόν, αναγνωρίζετε κάτι και φωνάζετε, σας θυμίζει ήσυχα κάτι? Κάποια ζώα, κάντε λοιπόν ησυχία. Αναλαμβάνουν την εξουσία, κάντε ησυχία, και βάζουν μια πινακίδα ήσυχα, στην οποία λένε όλα τα ζώα είναι ίσα. Αλλά αυτά τα ζώα που έχουν καταλάβει την εξουσία, μετά από λίγο αρχίζουν να τα κάνουν όλα προς το συμφέρον τους. Να κλέβουν τους τα υπόλοιπα ζώα. Να κάμπτονται όλοι οι κανόνες. Ήσυχα. Και μετά από λίγο καιρό, ένα διαμαρτυρόμενο ζώο που πάει να δει αυτή την αρχική πινακίδα, τη Συμφωνία Ισότητας, βλέπει ότι η πινακίδα έχει αλλάξει. Λέει το εξής: όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα. Σας λέω, λοιπόν, μετά την αφιέρωση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ότι αν το θυμάστε, υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, το άρθρο 4. Το άρθρο 4 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και δεν θυμάμαι να κάνει καμιά εξαίρεση για το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΣΑΝΕΛ. Σας προτείνω, λοιπόν, τώρα εν ώψη της νέας επικοινωνιακής προσπάθειας που θα κάνετε για την αλλαγή του Συντάγματος, να προτείνετε και την αλλαγή του άρθρου 4 και να γράψετε ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι, αλλά όσοι είναι με το ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο ίσοι. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή Ανάσταση.